Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα, ανάμεσά τους αυτό της εγκληματικής οργάνωσης και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και 7 πλημελήματα, ασκήθηκαν από τους εισαγγελείς σε βάρος των 105 συλληφθέντων για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σύνδεση με τον Θάνο Κλονόπουλο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου οι συλληφθέντες οδηγούνται αυτήν την ώρα ενώπιον του ανακριτή. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Αντιγόνη Θάνου στο νοσοκομείο Ερυθρός, αλλά και με τον αστυνομικό μας συντάκτη Μανώλη Ασαριώτη για όλα τα νεότερα σε σχέση με τις έρευνες για το θάνατο του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον όμως, αυτή την ώρα, στρέφεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου βρίσκεται ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος. Εκεί, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 ο αγώνας Παναθηναϊκού Μαρσέη. Η ανησυχία των αρχών προκύπτει από έγγραφα της Ελλάς που έκαναν λόγο για πιθανή συνδρομή οπαδών του Παναθηναϊκού στους της Δυναμό, καθώς και από το γεγονός ότι οι σκληροί οπαδοί της γαλλικής Μαρσέη είναι αδελφοποιημένοι με τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Δημοσθένη, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή γύρω από το γήπεδο? Νικόλα, καλησπέρα από το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ησυχία στους γυροδρόμους, όμως σε 2 ώρες από τώρα περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρίσκονται εδώ για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Κυριολεκτικά η Λεωφόρος είναι αστακός, καθώς έχω να σου πω ότι μόνο οι ένστολοι της αστυνομίας είναι σχεδόν 500. Ο ακριβής αριθμός είναι 462. Βέβαια υπάρχουν και με πολιτικά αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως και επίσης κάνουν περιπολίες η Δίας αλλά και η Δράση. Έχω να σου πω, Νικόλα, ότι η αστυνομία έχει απλώσει ένα δίκτυο προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Για να καταλάβει ο κόσμος, τα 5 χιλιόμετρα είναι από εδώ, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι το Γαλάτσι. Φυσικά υπάρχει η συνδρομή του ντρόουν της αστυνομίας, ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ δίπλα μας βρίσκεται και η Άβρα, η γνωστή Άβρα για πιθανά επεισόδια. Υπάρχουν 3 ζώνες ασφαλείας, ενώ όσοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να έρθουν στο γήπεδο και έχουν φυσικά εισιτήριο, υπάρχουν 6 σημεία προελέγχου. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός νωρίτερα έβγαλε μία ανακοίνωση. Να σας τη διαβάσω τι λέει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Πρέπει να προστατεύσουμε την ομάδα και το διπλανό μας. Όλοι έχουν γνώση της σοβαρότητας της κατάστασης και της αυστηρότητας των μέτρων της UEFA. Ειδικά για το απόψινό παιχνίδι, λαμβάνοντας υπόψη τα θλιβερά γεγονότα που συνέβησαν προχθές στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να σου πω, Νικόλα, ότι ευτυχώς φίλοι της Μαρσέγ δεν έχουν έρθει, Γάλλοι δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ωστόσο, νωρίτερα υπάρχει στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί μία φωτογραφία από ένα κάλεσμα που έχουν κάνει οργανωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ, όπου ζητούν από φίλους της ομάδας να βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Αττικής για να βρουν φίλους του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε, Νικόλα, ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Δημοσθένη Γεωργακόπουλε, σε ευχαριστούμε. Όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 105 συλληφθέντες για τα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας είναι βαρύτατες. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και σε λίγο θα πάμε στα δικαστήρια για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι έγινε από το πρωί, αλλά και τι υποστήριξαν ορισμένοι από αυτούς για τη συμμετοχή τους. Αστυνομικοί της ασφάλειας οδηγούν σε τουριστικά λεωφορεία τους συλληφθέντες για τα θλιβερά γεγονότα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, προκειμένου να τους μεταφέρουν στα δικαστήρια. Όλοι τους είχαν τα κεφάλια τους κυμμένα. Κάποιοι προσπάθησαν να καλύψουν τα πρόσωπά τους. Οι 104 συλληφθέντες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μεταφέρθηκαν με τα ειδικά πούλμαν της ελληνικής αστυνομίας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Από τους συλληφθέντες, οι 94 είναι από την Κροατία, 6 είναι Έλληνες, ένας άνδρας από την Αλβανία, ένας από τη Σλοβενία, ένας υπήκοος Αυστρίας και ένας Γερμανίας. Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 27χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας του Σαμπελόκηπους, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης για αθλητική βία, κλοπές και ληστείες, χωρίς ωστόσο να είχε κριθεί για εκείνη την υπόθεση προσωρινά κρατούμενος. Για τα επεισόδια τώρα αρνείται την εμπλοκή του. Ισχυρίζεται ότι είναι παντελώς αθώος, όπως μου είπε, γιατί δεν έχω το περιεχόμενο της δικογραφίας και είμαι υποχρεωμένος να συμβαστώ με αυτή την πραγματικότητα. Συνελήφθη αρκετή ώρα από μετά από την διάπραξη των εγκλημάτων στη Φιλαδέλφεια, σε άλλη περιοχή εντελώς. Στους αστυνομικούς δεν απολογήθηκαν επίσημα οι αλλοδαποί κατηγορούμενοι λόγω έλλειψης διερμηνέα, αλλά σε ανεπίσημη συνομιλία κάποιοι υποστήριξαν. Εμείς ήρθαμε εδώ να υποστηρίξουμε ψυχολογικά την ομάδα μας. Δεν ήρθαμε για επεισόδια. Δεχθήκαμε επίθεση. Δεν προκαλέσαμε εμείς. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να χτύπησε τον άνθρωπο.
Από την πρώτη στιγμή δόθηκε σήμα σε όλες τις πύλες εξόδου της χώρας για το ενδεχόμενο κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να επιχειρήσουν να διαφύγουν. Μετά τις μαζικές συλλήψεις έπεσαν στα χέρια των αρχών ένας 19χρονος που προσπάθησε να φύγει προς Αλβανία και άλλοι 5 Κροάτες στην Ιγουμενίτσα. Το βράδυ της Τρίτης, στελέχη του λιμενικού τους εντόπισαν στο λιμάνι. 5 άνδρες από την Κροατία ηλικίας 25 έως 41 ετών ήθελαν να επιβιβαστούν στο καράβι με προορισμό το Μπάρι της Ιταλίας, αλλά κρίθηκαν ύποπτοι, καθώς δήλωσαν μεν τουρίστες, αλλά δεν είχαν αποσκευές και στην κατοχή τους βρέθηκε λογότυπο των Bad Blue Boys, των χούλιγκαν της Δυναμό δηλαδή. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να διαχωριστούν τα δακτυλικά αποτυπώματα και το DNA που έχουν συλλεχθεί από το σημείο, αλλά και από τους συλληφθέντες, προκειμένου να αποσαφινιστεί ο ρόλος του καθενός, αλλά και σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί εκείνος που κατάφερε το χτύπημα στον 29χρονο Μιχάλη. Θάνο Κλονόπουλε, ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες? Αυτή την ώρα, όπως είπες και εσύ, Νικόλα, οι 104 από τους 105 συνολικά συλληφθέντες μέχρι αργά χθες το βράδυ περνάνε την πόρτα του ανακριτή, ύστερα από τις ποινικές διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας. Να πούμε ότι ο ένας από τους 105 εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Τώρα, να δούμε αναλυτικά ποιες είναι οι ποινικές διώξεις που άσκησε ο εισαγγελέας και στους 105 συλληφθέντες και αφορούν για 4 κακουργήματα, για ανθρωποκτονία, δηλαδή από πρόθεση κατά αγνώστων, καθώς ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες, για εγκληματική οργάνωση, για έκρηξη και για κατοχή εκρηκτικών. Επίσης, οι διώξεις αφορούν ακόμα 7 πλημελήματα: διατάραξη κοινής ειρήνης, επικίνδυνη σωματική βλάβη τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού κατά συρροή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βιοπραγία, είναι ένα αδίκημα του αθλητικού νόμου, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή φωτοβολίδων. Όπως είπαμε, αυτή την ώρα περνάνε και από τους ανακριτές, είναι 3 στον αριθμό. Οι περισσότεροι από αυτούς θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίνεται δηλαδή 5ήμερη προθεσμία για να μπορέσουν να ετοιμάσουν την απολογία τους, αλλά και κάποιους από αυτούς να βρουν και δικηγόρο, καθώς δεν έχουν ακόμα. Ενώ να πούμε ότι κατά την άφηξή τους και εδώ στα δικαστήρια, Νικόλα, αποδοκιμάστηκαν από κόσμο, ο οποίος τους φώναζε από μακριά, βέβαια, καθώς τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και στα δικαστήρια. Φώναζαν εναντίον των συλληφθέντων και πλέον κατηγορουμένων, φασίστες αλλά και δολοφόνους. Μανώλη Ασαριώτη, είχαμε και μια σύλληψη ενός ακόμη Κροάτη λίγο νωρίτερα. Στην περιοχή των Ιωαννίνων, αστυνομικοί εντόπισαν ένα μικρό λεωφορείο με επιβαίνοντες τουλάχιστον 9 άτομα. Το σταμάτησαν για να το ελέγξουν. Είδαν ότι από τους επιβαίνοντες, όλοι εκτός από έναν, ήταν Έλληνες και μάλιστα φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον απόψινό αγώνα. Ο ένατος επιβαίνων όμως ήταν υπήκοος Κροατίας. Ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, αρχικά έγινε προσαγωγή του στην αστυνομική διεύθυνση των Ιωαννίνων, προκειμένου να δούνε αν σχετίζεται με τη συμπλοκή στην Νέα Φιλαδέλφεια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Βρήκαν πάνω του κάποια αντικείμενα τα οποία τον χαρακτηρίζουν ότι είναι μέλος των χούλιγκαν της Δυναμό του Ζάγκρεπ και έτσι αποφασίστηκε να κρατηθεί. Οι υπόλοιποι όμως, οι Έλληνες, αφέτησαν ελεύθεροι και συνέχισαν το ταξίδι τους. Φίλος τώρα του Μιχάλη Κατσούρη και ο παδός της ΑΕΚ περιγράφει στη Φωτεινή Νάσου ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το μοιραίο βράδυ και ζητά συγγνώμη που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατόρθωσε να κρατήσει στη ζωή τον άτυχο 29χρονο από την Ελευσίνα. Πάμε να ακούσουμε τη σημαντική μαρτυρία. Συγγνώμη αδερφέ, δεν τα κατάφερα. Αυτό ήθελα να μπορεί τώρα. Είναι ο Χρήστος, φανατικός φίλαθλος της ΑΕΚ, που βρέθηκε δίπλα στον 29χρονο Μιχάλη μέχρι το τέλος. Όταν ξέσπασαν τα αιματηρά επεισόδια το βράδυ της Δευτέρας, έτρεχε μαζί με το φίλο του για να ξεφύγουν. Το μόνο που άκουσα είναι μια φωνή να λέει «αδερφέ, χτυπήθηκα» και να γυρνάω πίσω να δω ποιος είναι και τι είναι. Και να είναι εκείνο το παιδί. Το Μιχάλη το γνωρίζω από το γήπεδο. Στην ίδια κερκίδα, εκδρομές μαζί, στα γήπεδα μαζί, στις καφέτες μαζί εδώ στη γειτονιά μας, στη Φιλαδέλφεια. Σοκαρισμένος διηγείται στον Αντένα τη στιγμή που ο Μιχάλης τραυματίστηκε από μαχαίρι. Διένυσαν μια απόσταση 100 μέτρων και βρήκαν καταφύγιο σε ένα περίπτερο μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Υπήρχε τρελή αιμορραγία, ασταμάτητη, και σε όλη τη διαδρομή πηγαίναμε εκεί η παρεούλα, μέχρι και την καρέκλα που κάθεσε στο περίπτερο. Ήταν το μόνο που
μας έκανε ένα τίναγμα, ήθελε να φύγει από την καρέκλα και να κάτσει κάτω, να ξαπλώσει κάτω. Δεν τον αφήσαμε και υπήρχε μια κοπέλα εκεί νοσηλεύτρια, προσπαθούσε η κοπελίτσα να κάνει ό,τι μπορεί. Ο Χρήστος έφυγε με το μηχανάκι του για να αναζητήσει ασθενοφόρο. Υπήρχαν ασθενοφόρα πουθενά, καλούσαμε. Από ό,τι μάθαμε, είχαν η αστυνομία και κλειδίσει τα ασθενοφόρα και πυροσβεστική 20 λεπτά και δεν του άφηναν να περάσουν επίτηδες, να σταματήσουν οι φασαρίες. Μάθαμε τέτοια πράγματα. Εγώ έφυγα μόνο να πάω να φέρω το ιδιωτικό ασθενοφόρο από τη διασταύρωση τη Δεκελία. Το οποίο το βρήκα κατά λάθος. Ο άνθρωπος είχε σχολάσει, τον παρακάλεσα ότι είχε φέρει την κόσμο. Χάνουμε αδερφό μας και έτσι ήρθε το ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη σκιά τη θλίψη που επικρατεί για ακόμα ένα θύμα οπαδική βία, ο Χρήστος, όπως και άλλοι φύλαθλοι, περιμένουν, όπως λένε, δικαίωση. Είχε πειράξει ποτέ άνθρωπο. Η αγάπη του για την ομάδα ήταν εκεί πέρα, ήταν στη βόλτα του. Αυτό. Η ομάδα είναι η οικογένεια. Όποιος και να είναι δίπλα, είναι αδερφός. Είμαστε δύο μέρες άϊπνοι. Η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ πρότεινε στην οικογένεια να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Το παιδί είναι ένα παιδί από αυτά που δεν είχε τροτά. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, εργατικό, έκανε τη δουλίτσα του. Είχε μια διασκέδαση που λεγόταν ποδόσφαιρο και ΑΕΚ. Καλό, πραγματικά παιδί από μια οικογένεια με δυσκολίες που αντιμετώπιζε με στεμνότητα τη ζωή, εξαιρετικά. Το σκίτσο ενός δικέφαλου αετού που παίρνει μαζί του τον 29χρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια στον ουρανό κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Και μαζί εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια του Μιχάλη Κατσούρη. Η Αντιγόνη Θάνου βρίσκεται στον Ερυθρό Σταυρό, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται και η μητέρα του 29χρονου Μιχάλη. Αντιγόνη. Στον Ερυθρό Σταυρό, Νικόλα, συνεχίζει και νοσηλεύεται η μητέρα του άτυχου 29χρονου, η οποία έχει νιώσει έντονη αδιαθεσία και λιποθυμική τάση. Της έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, ωστόσο παραμένει για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, εδώ συνεχίζουν και νοσηλεύονται οι τρεις Έλληνες τραυματίες, ηλικία 48, 47 και 26 ετών. Νοσηλεύονται στην ευρωχειρουργική κλινική και παραμένουν σε σταθερή κατάσταση, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή. Εδώ, στον Ερυθρό Σταυρό, νοσηλεύεται και ο Κροάτης τραυματίας, ηλικία 37 ετών. Νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική και φρουρείται από την αστυνομία. Ο επιτελάρχης της αστυνομίας προείσταται της έρευνας για τα λάθη των αξιωματικών που οδήγησαν στα επεισόδια έξω από το γήπεδο και το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη και ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις. Μεγάλο ερώτημα παραμένει πώς κατάφεραν οι χούλιγκαν να φτάσουν στην Αθήνα ενώ οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί από την Κροατία και το Μαυροβούνιο για το ταξίδι τους. Ακόμη και η συλλογή στοιχείων από τους αστυνομικούς μετά τα επεισόδια προκάλεσε αντιδράσεις. Αυτές οι εικόνες με τους υπαλλήλους να καθαρίζουν ρίχνοντας νερό υποπίεση την περιοχή όπου εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια το βράδυ της Δευτέρας, σε συνδυασμό με εκείνες των αστυνομικών της σήμανσης να αναζητούν στοιχεία για την υπόθεση 5 ώρες αργότερα, προκάλεσαν συζήτηση για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων. Πολλοί έσπευσαν να κατηγορήσουν την ελληνική αστυνομία πως άφησε χωρίς επιτήρηση το χώρο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία με τους αξιωματικούς να απαντούν. Μετά τα επεισόδια πήγαν στο σημείο κλιμάκια αστυνομικών και συνέλεξαν τα ευρήματα που έπρεπε. Στη συνέχεια έγινε μια συνεννόηση με τους υπαλλήλους καθαριότητας, οι οποίοι έριξαν νερό μόνο στο έδαφος. Συνεργείο της σήμανσης συνέλεξε δακτυλικά αποτυπώματα αργότερα από τα κάγκελα, χωρίς να έχει αλλοιωθεί ο χώρος. Μπορεί κανένας να μην αντιλήφθηκε το κομβόι των Κροατών Χούλιγκαν για σχεδόν 503 χιλιόμετρα από το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς μέχρι το σταθμό Ειρήνη, αλλά οι αστυνομικές αρχές ήδη είχαν ενημερωθεί για το ταξίδι 120 θερμοκέφαλων οπαδών μέσω της Ιντερπόλ. Στις 7 Αυγούστου, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, κατά την έξοδό τους από το Μαυροβούνιο, συνοριοφύλακες έκαναν έλεγχο σε 120 πολίτες Κροατίας νεαρής ηλικίας, οι οποίοι φαίνεται πως ταξιδεύουν προς Ελλάδα για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Δυναμό. Αφού τα στελέχη της αθλητικής βίας διαβίβασαν το συγκεκριμένο έγγραφο σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο κλάδος τάξης του αρχηγείου εξέδωσε μια γενική διαταγή. Παρακαλούμε για τη λήψη των επιβαλλόμενων αστυνομικών μέτρων προς το σκοπό της πρόληψης αποτροπής κάθε έγνομης ενέργειας. Αναφέρεται στη διαταγή χωρίς όμως να δίνονται σαφείς οδηγίες για τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Με το έγγραφο ζητείται να ενημερώνονται οι όμορες διευθύνσεις, κάτι όμως που φαίνεται πως δεν έγινε. Σύμφωνα με την κροατική αστυνομία, οι χούλιγκαν έφυγαν από το Ζάγκρεπ, αλλά έκαναν τα πάντα για να περάσουν απαρατήρητοι. Αγκάσμαν κολέγα ο Τσερνεγόρη που καζούε να σου ναβιάτσι πότσευ ο Ζάγκρεμπα πούτουαλι ίνδιβιδουαλνο πρεκοράζεται τίχ γρανίσνιχ πριέλαζα ζήλιτσι να σκρέτατι ποζόρνος να σέμπι ζάπρο πρώο βέτσι οκούπλιανε σου ημάλι ζάπρο ο Γκρσκοϊ.
s obzirom da se radi o individualnim prelascima van Republike Hrvatske, zapravo nismo mogli zapriječiti nikome da napusti Republiku Hrvatsku. Τη μετακίνηση και άλλων αξιωματικών, εάν προκύψει ότι φέρουν ευθύνη για τα θλιβερά γεγονότα, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν σταματάμε εκεί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω με όλους τους όρους. Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο. Δεν νοείται η ελληνική αστυνομία, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ακόμη και μήνα Αύγουστο, μπροστά σε τέτοια γεγονότα, μπροστά σε τέτοια πληροφόρηση, να αντιμετωπίζουν με αυτού του είδους τον τρόπο που αντιμετώπιστηκαν αυτά τα περιστατικά και αυτές τις πληροφορίες. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, καλύτερη συνεργασία, όχι να βγαίνουν εντολές που να τις πασάρει ο ένας τον άλλον, όχι να προσπαθεί κάποιος να πετάξει την ευθύνη από αυτόν και να την πάει σε άλλη υπηρεσία. Ο τρίτος στη τάξη αξιωματικός της Ελλάς, ο επιτελάρχης του σώματος, έχει αναλάβει τη διενέργεια της έρευνας και ήδη έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν τις πρώτες καταθέσεις. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν να λαμβάνουν τις πρώτες καταθέσεις. Τι βγαίνει από αυτό, Μανώλη? Κατά τη διάρκεια αυτής της ένορκης διοικητικής εξέτασης αναμένεται να εξεταστούν συνολικά 15 με 20 αξιωματικοί και χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί από το σώμα, από όλο το φάσμα των διευθύνσεων, από την Κακαβιά μέχρι την Αττική, τη διαδρομή δηλαδή που ακολούθησαν οι χούλιγκαν για να φτάσουν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Μιλάμε για την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και την Αττική, από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Εκτός από τις αναφορές των αξιωματικών, αναμένεται να ληφθούν και ένορκες καταθέσεις από πρόσωπα που πιθανά θα μπορέσουν να συνδράμουν στη διερεύνηση της υπόθεσης, καταθέσεις ακόμα και από πολίτες. Αυτοί οι 7 αξιωματικοί που έχουν απομακρυνθεί μέχρι τώρα θα είναι οι τελευταίοι που θα δώσουν κατάθεση. Βούληση της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας είναι πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί αυτό το πόρισμα και να γίνουν όποιες αλλαγές χρειαστούν σε επίπεδο προσώπων. Το είπε άλλωστε και ο Υπουργός. Εάν χρειαστεί, θα μετακινηθούν και άλλοι αξιωματικοί από τις θέσεις τους. Μανώλη, πόσο κοντά είναι οι αρχές στην ταυτοποίηση του ατόμου που κατάφερε τη θανάσιμη μαχαιριά στον 29χρονο φίλαθλο της ΑΕΚ? Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο γιατί θα πρέπει να ταυτιστεί το DNA που θα, κάποιο από τους συλληφθέντες, είτε με υλικό από το φωνικό όπλο το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί, είτε με κάποιο δείγμα επάνω από τα ρούχα, επάνω από τη σωρό του 29χρονου Μιχάλη. Υπάρχουν όμως, είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια ταυτοποίησης αποτυπωμάτων και DNA για όλα αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σημείο της συμπλοκής, αν και πολλοί πρόλαβαν να εξαφανίσουν ορισμένα. Από το σημείο λοιπόν οι αστυνομικοί σε πρώτο χρόνο μάζεψαν ξύλινα καδρόνια, μάζεψαν φωτοβολίδες, μάζεψαν σπασμένα μπουκάλια, μάζεψαν σουγιάδες, ακόμα και επικαλαμίδες όπως πληροφορούμαστε, για να αποφεύγουν οι επιτιθέμενοι τα χτυπήματα που θα μπορούσε κάποιος να τους καταφέρει, ενώ βρήκαν ακόμα και ένα προστατευτικό δοντιών. Όλα αυτά μαζί με τα κινητά τηλέφωνα τους, των συλληφθέντων εννοώ, είναι στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εξακολουθεί να ζητάει αντιπολίτευση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει πειρά και κατά του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Οικονόμου χαρακτήρισε απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν τους Κροάτες χούλιγκαν, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα. Την πλήρη ευθύνη στην αστυνομία για την κάθοδο των χούλιγκαν της Δυναμό από το Ζάγκρεπ μέχρι την Αθήνα και την επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια που οδήγησε στην απώλεια του 29χρονου Μιχάλη επέριψε ο πολιτικός της προϊστάμενος. Υπήρχαν πληροφορίες που δεν αξιοποιήθηκαν, υπήρχαν πληροφορίες που δεν αξιολογήθηκαν σωστά, πρωτοφανή επιχειρησιακά σφάλματα, υπήρχαν άνθρωποι που ξεκίνησαν από το Ζάγκρεπ, πέρασαν το Μαυροβούνιο, πέρασαν την Αλβανία, πέρασαν την Ήπειρο, πέρασαν τη Δυτική Ελλάδα, πέρασαν την Πελοπόννησο, πέρασαν την Αθηνών Κορίνθου και βρέθηκαν εκεί που έγιναν τα επεισόδια χωρίς να τους σταματήσει κανείς. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει εξαφανισμένος. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τα όσα σοκαριστικά έχουν συμβεί. Για το γεγονός ότι 200 νοναζί χούλιγκανς από την Κροατία μπήκαν και διέσχισαν ανενόχλητη τη μισή χώρα και δολοφόνησαν ένα νέο άνθρωπο. Για τις αποκαλύψεις ότι οι ελληνικές αρχές είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για τον κίνδυνο και δεν έκαναν τίποτα. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού, ενώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν ντροπιαστική την εικόνα της αστυνομίας. Μπήκαν, φτάσαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και σφάξαν ένα παιδί. Αυτή ήταν
ντροπιαστική εικόνα της ελληνικής αστυνομίας. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά ήταν ντροπιαστική εικόνα. Όλοι είναι υπεύθυνοι για όλα. Άρα είναι υπεύθυνοι για όλα. Αλλά ο κύριος οικονόμος, σας ξαναλέω, ότι είναι 9 με 10 μέρες στο Υπουργείο και είναι αδιανόητο να λέμε ότι οτιδήποτε στραβό πάει στην ελληνική αστυνομία ευθύνεται το οικονόμο. Μια μικρή ξένη εισβολή στην ουσία, με φουλ ενημέρωση από διάφορες αρχές, από άλλες χώρες που. Εάν δηλαδή ο επικεφαλής, η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας δεν ήξερε αυτό το πράγμα, τότε τουλάχιστον είναι ανικανότητα και πρέπει να φύγει. Άμα το ήξερε, τότε πέρα από πολιτική ευθύνη μπορεί να υπάρχει και ποινική ευθύνη μελλοντικά. Εδώ πέρα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Κανονικά θα πρέπει να είχε απαρριπτηθεί ο κύριος οικονόμου. Γιατί εγώ αυτό θα σου πω το εξής. Δεν ήταν ενημέρος. Αποκλείεται να μην ήταν ενημέρος. Προφανέστατα και ήταν ενημέρος. Και όταν βλέπει ότι δεν υπήρχε μια ανταπόκριση από την ηγεσία της Ελλάς. Από την αστυνομία, τι έκανε. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απαντά πως η παρέτηση θα ήταν ο εύκολος δρόμος για τον ίδιο. Ο κάθε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν είναι αστυνομικός, δεν είναι επιχειρησιακός για να καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης των χούλιγκαν ή για να προβάλλει τα αυτονόητα ότι δεν μπορεί να διανύουν τη μισή Ελλάδα και να μπορεί να σταματήσουν κάπου. Θα ήταν ο εύκολος δρόμος ο δρόμος της παρέτησης. Να αποφύγει στην. Κριτική, την πολιτική κριτική, την κομματική κριτική. Ήταν ένα στιγερό έγκλημα, προμελετημένο. Και όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των γεγονότων δεν μπορούν να διατηρηθούν στη θέση τους. Την ώρα που ορδές εισβάλλουν στην πατρίδα μας και Έλληνες δολοφονούνται, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας που συνεχίζουν αμέριμνοι τις διακοπές τους δεν άρθρωσαν ούτε λέξη για τα τρομερά γεγονότα. Μετά τον Πρωθυπουργό της Κροατίας που επικοινώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να του εκφράσει τη θλίψη του για το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη και ο Δήμαρχος του Ζάγκρεμπ έστειλε επιστολή στον Κώστα Μπακογιάννη δηλώνοντας συγκλονισμένος από τα γεγονότα. Η τυφλή βία και το αίμα δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα, στις πόλεις, στην κοινωνία μας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το στιγερό έγκλημα που οδήγησε στην απώλεια της ζωής ενός νέου ανθρώπου και τα θλιβερά επεισόδια των χούλιγκαν που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών και μικρών παιδιών. Ελπίζουμε ότι οι δράστες θα βρεθούν το συντομότερο και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πόλεμος ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΑΕΚ και Δυναμό Ζάγκρεμπ μετά τον ορισμό της UEFA για το Σάββατο 19 Αυγούστου του αγώνα που αναβλήθηκε χθες. Αύριο ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται σε κροατικό έδαφος απέναντι στη Χάιντουκ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου να μιλά με σκληρά λόγια για τους δολοφόνους του Μιχάλη. Participated in these fights have to disappear, to be in jail, not to be out, because life is totally different, not to kill people. Με αυτά τα σκληρά λόγια, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μιλά για τους δολοφόνους του Μιχάλη. Αύριο ο δικέφαλος του Βορρά καλείται να αγωνιστεί σε κροατικό έδαφος απέναντι στη Χάιντουκ, λίγα 24 ώρα μετά τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια. Μετά τον ορισμό της UEFA για το Σάββατο 19 Αυγούστου του αγώνα ΑΕΚ Δυναμό που αναβλήθηκε χθες, ξέσπασε πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο ομάδων. Πώς είναι δυνατόν μετά από τη βάρβαρη δολοφονία του Μιχάλη από μια γέλια αλητών, εγκληματιών από την Κροατία, η ΑΕΚ να μπει σε αγωνιστικό χώρο και να παίξει αντίπαλος με τη συγκεκριμένη ομάδα? Ποιος αλήθεια μας υποχρεώνει να παίξουμε αυτούς τους αγώνες με το αίμα του δολοφονημένου οπαδού μας και των άλλων βαριά τραυματιών να στάζει, όταν όλοι γνωρίζουν πως αυτοί που ήρθαν εδώ για να σκοτώσουν είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του οργανισμού με τον οποίο πρέπει εμείς να παίξουμε ποδόσφαιρο? Λυπούμαστε που η ΑΕΚ ξεφεύγει από την ευθύνη με τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά της, ανεβάζει εντάσεις και χρησιμοποιεί ακατάλληλη επιθετική και υποδαβλιστική γλώσσα σε επίσημες ανακοινώσεις με στόχο να ασκήσει πίεση στην UEFA. Είναι ιδιαίτερα κατανόητο να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη τραγωδία χωρίς κανένα δισταγμό για τη δική της προβολή και το αποτέλεσμα δείχνει την απουσία στοιχειώδους ευπρέπειας, ενσυναίσθησης και ευλάβειας προς το θύμα. Για όλες τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές, δηλαδή η ελληνική αστυνομία και η ΑΕΚ ως οικοδεσπότες. Την ελπίδα να μην ξεκινήσει βεντέτα ανάμεσα στους οπαδούς, εξέφρασε ο πρώην ηγέτης της Original Δημήτρης Χατζηχρήστος. Οι Παναθηναϊκοί κρεμούσαν για χρόνια τα πανό με το δολοφονημένο Φιλόπουλο. Μακάρι να μην γίνουμε και εμείς οι ΑΕΚτζίδες δολοφόνοι. Αυτό έχω να πω. Έχουν γίνει από άλλες ομάδες. Εμείς δεν πρέπει. Αποδοκιμασίες για τα γεγονότα έρχονται από όλες τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες αλλά και από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα πριν αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Que es desagradable, no, todo lo ocurrido y esto no pasa acá nomás, sino en todo el mundo. Y nada, dale fuerza a la familia y a la gente de like, ¿no?
Τη στήριξή του στην ΑΕΚ και τη δολοφονία του 29χρονου εξέφρασαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ, οι οποίοι ψήφισαν πανό στη γαλλική πόλη, γράφοντας κουράγιο στην ΑΕΚ. Πανό στη μνήμη του Μιχάλη ανέβασαν και οι φίλοι της Γαλατά Σαράι σε αγώνα της ομάδας στη Σλοβενία, ενώ και εκείνοι της Λιβόρνο είπαν το δικό τους αντίο στο Μιχάλη. Στην Ελλάδα επιχειρούν να επιρρύψουν τις ευθύνες για τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη οι Κροάτες Χούλιγκαν αλλά και πολλά από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, μία από τις κροατικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες κάνει λόγο για οργανωμένη εδώ και χρόνια αντεκδίκηση των σκληροπυρηνικών Κροατών οπαδών για τα επεισόδια του 2015 με οπαδούς του Ολυμπιακού. Ραντεβού θανάτου, τυφλά αιματηρά χτυπήματα, εκτεταμένα επεισόδια εντός και εκτός Κροατίας συγκαταλέγονται στην πλούσια δράση ενός από τους πιο σκληροπυρηνικούς οπαδικούς στρατούς της Ευρώπης, των κακών μπλε αγοριών της Δυναμό Ζάγκρεπ. Δημοσίευσαν αυτή τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους με ένα πανό που έχει ως μήνυμα ότι απαγορεύονται τα μαχαίρια. Κάπως έτσι επιχειρούν να ρίξουν στους Έλληνες οπαδούς την ευθύνη για τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη. Κάτι που συμμερίζεται και ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της κροατικής ομάδας ποδοσφαίρου. Što ja znam i kako ja njih profiliram, da oni ovakav tip napada nožem i da bi nekoga ubili, realno nisu ne kadri napraviti, nego to jednostavno nije stil njihovog ponašanja. No, i zato mislim da nije dobro stigmatizirati i stavljati im to na leđa. Ajmo pustiti da grčka policija napravi svoj posao, jer se ovdje radi o klasičnom ubojstvu. Dakle, treba vidjeti sve kriminalističke elemente i utvrditi tko je počinitelj. Ja osobno mislim da to Αλλά και κροατικά μέσα ενημέρωση που παρακολουθούν διαρκώς τις εξελίξεις από την Αθήνα, αναμεταδίδοντας εικόνες και δηλώσεις που κατέγραψε η κάμερα του Αντένα, υποστηρίζουν πως η ελληνική αστυνομία έχει δακτυλικά αποτυπώματα του δολοφόνου, που όπως αναφέρουν λέγεται πως είναι Έλληνας πολίτης. Και μπορεί οι Κροάτες να προσπαθούν να τη βγάλουν λάδι ως προς τη δολοφονία του Μιχάλη, τα μηνύματα ωστόσο που αντάλλαζαν με Έλληνες οπαδούς πριν από τη θανατηφόρα επίθεση στον 29χρονο είναι αποκαλυπτικά της αιμοσταγούς νοοτροπίας τους. Αν δεις ρε βλάκα 10 Κροάτες, θα αλλάξεις 10 χρώματα. Γαλλίδες, σας περιμένουμε. Θα φας καμιά μαχαιριά αύριο, μικρέ. Θα τρέχεις. Και ο διαδικτυακός πόλεμος με ύβρις και προσβολές μεταξύ Κροατών και Ελλήνων οπαδών συνεχίζεται και μετά το δολοφονικό χτύπημα στον 29χρονο φίλαθλο της ΑΕΚ. Έναν έναν θα σας βρούμε όλα παλιοποντίκια. Ντούσε οικογένειες 12 το βράδυ, πράσινη λαγή και Κροάτες Ναζί. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Κροατίας λέει πως οι συναδελφοί του στην Ελλάδα είχαν ενημερωθεί 3 ημέρες πριν από τα αιματηρά έκτροπα μέσω Europol για την άφιξη των Κροατών Χούλιγκανς στην Αθήνα. Η Κροατική πολιτεία έχει 4 κολόβοζα οπούτηλα ειδοποίηση κολέγαμε ο Γκρσκοϊ ότι είναι οτσέκιβαν δολάζακ između 100 και 200 ναβιάτσα Δίναμα. Τού ειδοποίηση έχουμε οπούτηλα preko NFIPA. Platforme Europola. Istog dana smo uputili obavijest i zemljama na potencijalnoj tranzitnoj ruti naših navijača kao što je Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Makedonija. Hooligans προετοίμαζαν τα επεισόδια για χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να απέτυχε η ελληνική αστυνομία, διερωτάται δημοσίευμα κροατικής ειδησιογραφικής ιστοσελίδας αποκαλύπτοντας πως φανατικοί οπαδοί της Δυναμό είχαν προηγούμενα με τους Έλληνες οπαδούς από το 2015. Και όπως γράφει, οι Hooligans της Δυναμό ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμη στην πόλη όπου 8 χρόνια πριν δεν είχαν περάσει καλά. Σε φόρουμ οπαδών μπορεί να διαβάσει τώρα κανείς πως τα μπλε κακά αγόρια οπαδοί της Δυναμό προετοίμαζαν αυτή την ενέργεια για χρόνια από τότε που δέχθηκαν άθλια επίθεση στην Αθήνα το 2015. Ομολογουμένως εκείνη την περίοδο ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που ένωσαν τις δυνάμεις τους με Σέρβους οπαδούς για να επιτεθούν στα μπλε κακά αγόρια. Ντρέπομαι που είμαι Κροάτης, θα γράψει στην ιστοσελίδα που εργάζεται ο αθλητικογράφος Φράνε Βούλας, καταδικάζοντας τη φωνική συμπλοκή έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Φτάσαμε στον πάτο. Σκότωσαν εντελώς το ποδόσφαιρο. Όλα τα άλλα είναι ασήμαντα. Ντρέπομαι ως Κροάτης. Και τώρα τι ακολουθεί, ποιος νοιάζεται πότε θα παίξουν. Σκότωσαν τον Μιχάλη. Πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά. Η Ελλάδα είναι τυλιγμένη στα μαύρα και η Κροατία κοκκινίζει από ντροπή εξαιτίας των Bad Blue Boys.